Καλό μεσημέρι. Θα είναι ενδιαφέρουσα η έρευνα που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στην Θεσσαλονίκη. Μακάρι να ολοκληρωθεί και θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε κι εμείς γιατί δεν έχουν γίνει επενδύσεις τόσα χρόνια σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του δικτύου της ΕΙΑΘ, όπου εκεί εντοπίζεται και το βασικό πρόβλημα, δεδομένου ότι ο αγωγός στον οποίο συνέβη η βλάβη είναι ένας αγωγός ο οποίος κατασκευάστηκε το 1976. Αυτό ήταν και το βασικό ζήτημα. Αν είχαν γίνει επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις προβλέπονται, διότι η ΕΙΑΘ, ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια εταιρεία αδύναμη οικονομικά. Σωστό. Σε γενικές γραμμές έχει μια ευρωστία. Δανεισμό δεν έχει. Έχει ορισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους που είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά είναι μια εταιρεία, Χρήστο και Γιάννη, η οποία μπορεί ακόμη να αντλήσει κεφάλαια και από τις αγορές, να πάει να δανειστεί. Τώρα, βασικός μέτοχος αυτή τη στιγμή στην ΕΙΑΘ είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το λεγόμενο υπερταμείο, το οποίο έχει 50% συν μια μετοχή της μετοχικής σύνθεσης εταιρείας. Εκεί λοιπόν ρίχνουν μεγάλη βαρύτητα στο επενδυτικό πλάνο που έχει η ΕΙΑΘ για τα επόμενα 6 χρόνια. Ουσιαστικά είναι ένα επενδυτικό σχέδιο που ξεκινά από το 2017 και φτάνει έως το 2023. Για να βλέπουμε και τις κάρτες που έχει ετοιμάσει ο Αχιλλέας. Είναι της τάξεως των 166, το βλέπουμε τώρα εδώ, εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Βεβαίως και είναι, και αφορά ως επιτοπλίστων στην συντήρηση του δικτύου. Το βασικότερο έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και μάλιστα προκηρύχθηκε το 2012, αλλά επειδή ήταν να γίνει με κονδύλια του ΕΣΠΑ, πεντάχθηκε το 2013, δεν ξέρουμε γιατί. Αφορά στην επέκταση του δηληστηρίου στη Σύνδο. Το δηληστήριο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 150.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, τα οποία τα διοχετεύει στο πολυοδομικό συγκρότημα, και με την επέκτασή του θα μπορούσε να διπλασιαστεί αυτή η ποσότητα νερού και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σαν αυτό το οποίο παρατηρήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα έργο που δεν έχει απαγορευτικό προϋπολογισμό, είναι της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον είναι σαφές ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί. Και μας είπε ότι μπορούν να βρουν και τα λεφτά. Το εντυπωσιακό είναι αυτό τώρα που βλέπουμε. Το κοίταζα το πρωί, Λέα, πρέπει να σου πω, μόλις μας έδωσε τις κάρτες. Οι διαρροές στο δίκτυο ίδρυυσης στην ΕΙΔΑΠ είναι 21% και στην ΕΙΑΘ 26%. Και στην ΕΙΔΑΠ ήταν όσο είναι στην ΕΙΑΘ τώρα, Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1 τέταρτο του νερού το οποίο διοχετεύεται στο δίκτυο τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, περίπου το 1 τέταρτο χάνεται. Καθημερινά χάνεται. Και αυτό δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται το δίκτυο και πόσο επιτακτική είναι ανάγκη να γίνουν επενδύσεις. Είναι συγκλονιστικό αυτό το στοιχείο. Εγώ τρελάθηκα με αυτό το πράγμα. Είναι το 1 τέταρτο. Είναι πράγμα το οποίο συζητάμε, μπορεί να λέμε κτλ. Δεν μας κάνει εντύπωση. Μόλις το βλέπεις σε στοιχείο, προφανώς πάντα ήταν. Πάντα ήταν τόσο. Ναι. Γι' αυτό και όταν υπήρχε η κουβέντα για το αν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν οι εταιρείες ίδρυυσης ή όχι, ένα από τα βασικά επιχειρήματα εκείνων που ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων ήταν ότι θα είναι μια ευκαιρία να μπουν επενδυτές οι οποίοι θα έχουν εξειδικευμένη γνώση και να φτιάξουν το δίκτυο.